Πάμε αμέσως τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν έχει δίκιο ο φίλος τηλεθεατής. Μάλλον ίσως δεν έχει καταλάβει. Εμείς θέμε δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά. Το όριο των έως 5 εργαζομένων είναι το όριο που κρίνεται αν θα λάβει και ο εργοδότης τα 800 ευρώ. Μάλιστα. Κρίναμε ότι όταν ένας επιχειρηματίας έχει πάνω από 5 εργαζομένους, δεν είναι στην οικονομική κατάσταση εκείνη που περιμένει το 800 ευρώ. Οι εργαζόμενοι ωστόσο θα το πάρουν. Άλλοι εργαζόμενοι θα το πάρουν προφανώς. Αυτός όμως, ο συγκεκριμένος, μπορεί να έχει μπει ήδη στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ξεκίνησε να δουλεύει από την Παρασκευή το μεσημέρι, και θα πάρει, εφόσον το επιθυμεί, επιστρεπτέα προκαταβολή. Δηλαδή θα πάρει πολλές χιλιάδες ευρώ με ένα ευνοϊκό δάνειο για την επόμενη πενταετία. Μάλιστα. Αντί για τα 800, θα πάρει πολλές χιλιάδες. Μην μείνουμε στην περίπτωση αυτή, κύριε Υπουργέ. Θα πάρει αναστολή φορών και ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως. Έχει πάρει τρίμηνη αναστολή στο ιδιωτικό του χρέος. Θα μπορεί να κάνει αίτηση 25% του τζίρου του στα δάνεια με εγγύηση της αναπτυξιακής τράπεζας. Με συγχωρείτε. Όλα αυτά είναι ότι εξαιρείται των μέτρων, κύριε Οικονόμου. Όχι, εγώ είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε τώρα, γιατί ο άνθρωπος στέλνει μήνυμα. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Άλλο λέω. Γιατί να πάμε εναντίον του και να τον εξαιρέσουμε? Εμείς δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανέναν. Να πούμε και μια καλημέρα στους συναδέλφους. Βαγγέλη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Τάκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Να είστε καλά. Συμμετέχετε κανονικά στην κουβέντα, εννοείται. Και εγώ θα ήθελα να γυρίσω λίγο ανάποδα, βέβαια, κύριε Υπουργέ, αλλά με αφορμή το μήνυμα που απαντήσατε για το θέμα αυτό, αλλά ήθελα να ξεκινήσω. Γιατί διάβασα ότι ξεκινάνε όντως τα έργα στο ελληνικό. Αυτό που είπα είναι ότι εφόσον περάσαμε από το ΚΑΣ, από το Κουσουνουμού, από το ΚΕΣΑ, εκδίδεται η υπουργική απόφαση της διανομής και το μόνο που απομένει για να ξεκινήσουν τα έργα είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ετήσιου αναστολής που έκανε η Hard Rock. Ορίστηκε η δικάσιμος την Δευτέρα, την Τρίτη του Θωμά. Μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από τη δίκη, μετά από την απόφαση, θα μπορέσει να προχωρήσει το διαγωνισμό για το καζίνο πάρα πολύ γρήγορα, αφού θα υπάρχει ένας πλειοδότης, εάν η απόφαση του ΣΤΕ φυσικά είναι παρόμοια με των τριών προηγούμενων. Μέσα στον χρόνο δηλαδή μιλάτε. Εάν η απόφαση του ΣΤΕ είναι παρόμοια με των τριών προηγούμενων οργάνων, δηλαδή της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαγωνισμού, της Επιτροπής Παιγνίων και της Ανεξάρτητης Αρχής Διοικητικών Προσφυγών, έχουμε τρεις ομόφωνες αποφάσεις ίδιες, έτσι. Εάν είναι ίδια και του ΣΤΕ, τότε θα πάμε στα έργα αρχές Ιουνίου. Α, μάλιστα, μέσα σε αρχές καλοκαιριού δηλαδή. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό είναι να ακούμε και κάτι αισιόδοξο, κάτι ευχάριστο. Τώρα, φυσικά, τα έργα προχωράνε όλα. Να ξεκινήσουμε λίγο με την αγορά, κύριε Υπουργέ. Έλα, Δημήτρη, ναι. Δημήτρη, το θέμα είναι αν ξεκινήσουν τα έργα και λόγω κορονοϊού ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να κάνει τη γιορτή που είχε υποσχεθεί, που θα καλούσε αντιπολίτευση και κακό χαμό. Μήπως μπει μόνη της Θα την κάνει μαζεμένη. Θα την κάνει μαζεμένη. Θα αναβάλουμε, Δημήτρη μου, την τελετή για όταν έχουμε νικήσει τον ιό. Μην ανησυχείς. Okay. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε πριν ότι όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων θα προσπαθήσετε, και εγώ λέω ότι ανοίγουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μου ήρθε προχθές μία καταγγελία για εργαζόμενους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που είναι ορομίστοι, που εξαιρούνται πλήρως από το 800. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι λίγοι σε όλη την Ελλάδα. Ποια είναι τα νομικά, για δώσουμε ένα παράδειγμα να το καταλάβω. Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι τα δύο μέγαρα μουσικής. Μέγαρο Αθηνών, Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Έχουν οι ορομίστοι, οι οποίοι εξαιρούνται πλήρως. Πλήρως. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν στην Ελλάδα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα το κοιτάξω να σου το πω. Δεν το γνωρίζω. Δεν θα να πω κάτι, δεν ξέρω. Εμείς τους νοούμε ως υπαλλήλους του δημοσίου αυτούς. Μου κάνει εντύπωση να μην πληρωθούν. Θα το δούμε. Η αγορά έχει ομαλοποιηθεί, κύριε Υπουργέ. Είδαμε πριν σε ένα σούπερ μάρκετ που πήγαμε τυχαία ότι υπάρχει επάρκεια πλέον και στα αντισηπτικά και στα είδη αυτά, δηλαδή και στις χλωρίνες και στα υπόλοιπα, στα καθαριστικά είδη. Ομαλοποιήθηκε η αγορά και στις τιμές και στην επάρκεια. Έχουμε δώσει εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Παπαθανάση, τον οποίο δημοσίως ευχαριστώ. Βοήθησε και η Βουλή, όπου όλα τα κόμματα ομοφώνως ψήφισαν την τροπολογία την οποία πήγαμε την περασμένη Πέμπτη, και αυτή που μας πέρασε, την προπερασμένη. Έχει αυξηθεί η παραγωγή αντισηπτικών, κύριε Οικονόμου, στην Ελλάδα από κάτω από 200.000 τεμάχια την ημέρα σε άνω των 750.000. Και από σήμερα ή αύριο στην αγορά θα είναι και τα αντισηπτικά της βιομηχανίας που πήρε άδεια βάσει τροπολογίας, της βιομηχανίας Παπουτσάνης, όπου θα παράγει περίπου άλλες 250.000 την ημέρα. Άρα θα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο παραγόμενα τεμάχια αντισηπτικών εγχωρίως, δηλαδή
σε 20 μέρες θα έχουμε πενταπλασιάσει την παραγωγή μας. Mm-hmm. Σε αυτό το ύψος παραγωγής, με το πλαφόν των δύο τεμαχίων που έχουμε θέσει, καλύπτουμε την εσωτερική ζήτηση. Έχουμε υπολογίσει ότι η μερίσια ζήτηση, αν όλοι πάρουν όσοι μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ δύο τεμάχια, είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα είμαστε ακριβώς πια σε μια φάση ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι τιμές ή όχι? Α, λέτε η παραγωγή θα βοηθήσει και τις τιμές. Και θέλω να το πω αυτό. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω. Να ολοκληρώσω μόνο λίγο, Δημήτρη. Ναι, ναι, εάν πάτε κάπου και σας ζητάνε ένα υπερβολικό ποσό για αντισηπτικό, εφόσον πια υπάρχει επαρκία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το δώσετε. Μην το δώσετε. Μην τους αφήνετε να σκλέβουν. Και να κάνετε καταγγελία για να στείλουμε εμείς. Ναι, αλλά τώρα το ρίχνετε πάνω μας, να τσακωνόμαστε εμείς με τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Αντί να πάρετε εσείς μέτρα. Δεν θα συμπατσακωθείτε. Ναι, θα πάτε δίπλα, πάρετε κανέναν άλλον. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Υπουργέ, έχει δίκιο ο Δημήτρης που λέει ότι αν πάω εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ, που δικαίως λέτε και σωστά το λέτε γιατί το παρατήρησα και εγώ, έχει αρχίσει και υπάρχει επάρκεια αντισηπτικών. Αλλά αν πάω να τσακωθώ, αυτό δεν είναι δικιά μου ευθύνη. Δεν μπορεί όλα να είναι ευθύνη. Δεν είναι δικιά μου, δεν είναι μονίμως η ευθύνη των πολιτών. Δεν είπαμε να τσακωθείτε με κανέναν. Υπάρχει και η ευθύνη του κράτους. Ενημερώνουμε ότι υπάρχει επάρκεια. Και άρα δεν χρειάζεται κανένα να σε εκμεταλλευτεί. Η ευθύνη του κράτους όσον αφορά τον ελεκτικό μηχανισμό. Γιατί εγώ να πάω να το χρησιμοποιήσω, διότι έχω ανάγκη. Δεν υπάρχει ανάγκη εφόσον υπάρχει επάρκεια. Εσείς όσο αν διαπιστώσετε ότι κάπου κάποιος πάει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχετε παρά κάνετε καταγγελία σε εμάς. Έχουμε αποδείξει όλες αυτές τις μέρες ότι όταν μας έχετε μία καταγγελία, δρούμε με αστραπιαία ταχύτητα. Και δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι απέναντί μας. Για τα αντισηπτικά έχετε δίκιο ότι έχει ομαλοποιηθεί η αγορά και στα σούπερ μάρκετ και ενόπνευμα υπάρχει και στα φαρμακεία. Όμως εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι που αφορά στις μάσκες. Διότι ακούμε χώρες να αρχίζουν τη μάσκα να την βάζουν υποχρεωτικά, τουλάχιστον όταν κάποιος πάει σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακείο, οτιδήποτε άλλο. Η Αυστρία ήδη το κάνει από σήμερα. Υπάρχει περίπτωση με κάποιο τρόπο να ομαλοποιηθεί εντός εισαγωγικών η μάσκα στην αγορά? Η οδηγία του Αμερικανικού CDC που λέει ακριβώς ότι πρέπει να χρησιμοποιείς κάποιο είδους μάσκα όταν είσαι έξω, ασχέτως αν είσαι ασθενής ή όχι, που είναι αντίστροφη της έως πριν οδηγίας. Αν δείτε, γράφει να βάζεις ένα κασκόλ, να βάζεις μια φανέλα και διάφορα τέτοια. Ναι. Διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι αδύνατο να βρεθούν μάσκες για όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τάκη, είναι σε καραντίνα περίπου 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό. Φαντάζομαι ο καθένας να αλλάζει 3 μάσκες την ημέρα. 3 μάσκες την ημέρα, αυτομάτως θα είσαι σε κάποιες. Και έχουμε και τον πόλεμο μεταξύ των χωρών που δεν κυκλοφορούν εύκολα τα ίδια αυτά. Θέλω να πω να έχουμε μία αίσθηση των πραγμάτων. Η αγορά και των μασκών έχει ομαλοποιηθεί σχετικά. Γιατί έχουν γίνει μεγάλες εισαγωγές και οι μεγάλες αλυσίδες, κυρίως των σούπερ μάρκετ αλλά και αρκετά φαρμακεία, έχουν προμηθευτεί μάσκες και δεν είναι η κατάσταση να πριν από 2 εβδομάδες. Και εκεί πάμε πολύ, πολύ καλύτερα. Και εκεί έχει ακριβήνει αρκετά, βέβαια, και αυτό το υλικό, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε. Καλά, εδώ υπάρχει παγκόσμιος πόλεμος της μάσκας. Ναι, σωστά, σωστά. Εδώ, αν δείτε στο διαδίκτυο, σε προηγμένες χώρες, είδα στην Ολλανδία ένα σκύλο που φορούσε. Συγγνώμη, θα το πω, στο διαδίκτυο είδα μια σερβιέτα αντί για μάσκα στο πρόσωπο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με τη μάσκα γίνεται το χαμός. Mm-hmm. Μην περιμένετε τώρα. Πάλι όμως, και πάλι θα το πω αυτό, είμαι περήφανος, και στα αντισηπτικά και στις μάσκες, mm-hmm. η κατάσταση της ελληνικής αγοράς είναι εξαιρετικά καλύτερη των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και σε επίπεδο τιμών και σε επίπεδο αυτό πάρκες. Ισχύει. Έχουμε και για τα προϊόντα. Ο προκυπευτικά, φρούτα κλπ. Είναι σε καλές τιμές, γιατί έχω και καταγγελίες ότι έχουν ανέβει οι τιμές. Ας πούμε πορτοκάλια, μου λένε. Έχει φτάσει στα ύψη τιμή, επειδή έχει μεγάλη ζήτηση. Μα είναι δυνατόν να μην ανέβει το πορτοκάλι? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πορτοκάλια και τα λεμόνια έχουν αύξηση εξαγωγών 150%. Mm-hmm. Γιατί στη γειτονική Ιταλία θεωρούν ότι η βιταμίνη C που έχουν αυτά τα φρούτα βοηθάνε στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και φεύγουν καραβιές ολόκληρες και πάνε εκεί. Είναι δυνατόν να κάνουμε τόσες πολλές εξαγωγές να μην ανέβει λίγο η τιμή? Είναι αναπόφευκτα αυτά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε? Μπορεί να σταματήσουμε την οικονομία να δουλεύει. Το ίδιο φοβάμαι ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες και στο ρύζι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μεγάλη έκκληση εισαγωγής ρυζιού στην Τουρκία. Έχει βγάλει ο Ερντογάν ένα νόμο που έχει αφαιρέσει όλους τους δασμούς για την εισαγωγή ρυζιού στην Τουρκία. Θέλει να αγοράσει περισσότερο ρύζι, μπορεί, θεωρεί, προφανώς θα έχει κάποιο είδους επιστημιστικό πρόβλημα στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα ανεβεί και το ρύζι. Το ίδιο έχει ανέβει η πιπεριά. Υπάρχουν όμως άλλα φρούτα,
τα οποία έχουν πέσει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φράουλες έχουν πέσει πάρα πολύ. Κόσμος δεν τις αγοράζει πριν. Κακώς. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι φράουλες είναι ασφαλέστατες. Δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί αυτό. Εγώ, να ξέρετε, παρακολουθώ όλα τα προϊόντα κάθε μέρα αναλυτικά. Μπορώ να σου πω κάθε μέρα τη διακύμανση του από χθες. Δηλαδή, έχω τέτοια μανία το αμυγιάζει. Όμως η έλεγχη στην αγορά είναι συνεχής. Γενικά μεγάλες αυξήσεις δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, σε επίπεδο να πεις ότι έχουμε πληθωρισμό, δεν έχει γίνει αυτό. Ναι. Ίσα-ίσα η αγορά έχει αντιδράσει γενικώς θετικά. Όπου χρειάστηκε, βάλαμε πρόστιμα. Στα καύσιμα, όπου βρήκαμε περιπτώσεις φροκέρδειας και στην Κάρπαθο και στην Κρήτη, βάλαμε πρόστιμα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες εταιρείες πήγαν να αυξήσουν τις τιμές τους εν μέσω της κρίσης, κάναμε αμέσως παρέμβαση και αυτό ακυρώθηκε. Άρα δεν αφήνουμε την αγορά ανεξέλεγκτη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ, κύριε Υπουργέ, αυτοί λέει που πλήττονται, αλλά δεν έχουν κάνει αναστολή της επιχείρησης και στους υπαλλήλους, τι μπορούν να κάνουν, έχουν κάποια βοήθεια, υπάρχει κάποια πρόνοια? Αν είναι στο ΚΑΔ που πλήττονται, αν είναι μέσα στους ΚΑΔ που πλήττονται, δικαιούνται να κάνουν αίτηση και για την επιστρεπτέα προκαταβολή, δικαιούνται να πάρουν αναστολές πληρωμών, δικαιούνται να κάνουν αίτηση μέχρι τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, στα δάνεια που πρέπει να σπώσουμε ένα πράγμα για αυτά, που θα βγουν με εγγύηση αναπτυξιακής τράπεζας. Όσοι είναι σε ΚΑΔ που πλήττονται, μπορούν να μπουν στην ομπρέλα προστασίας των μέτρων, ασχέτως αν έχουν βγάλει τους υπαλλήλους σε αναστολή. Εσείς βλέπετε ότι τα μέτρα θα επεκταθούν, θα χρειαστεί να πάμε και στον Ιούνιο, γιατί το άκουσα χθες και από τον Υπουργό Οικονομικών αυτό. Ίσως χρειαστεί να μπούμε στην ίδια διαδικασία και τον Ιούνιο, κύριε Υπουργέ. Τι βλέπετε? Καταρχάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει αυτό το θέμα. Αυτό ανήκει στο επίπεδο της προφητείας. Χθες άκουσα, παραδείγματος χάρη, ότι το Ντουμπάι μπήκε καραντίνα. Στην αρχή ανησύχησα, διότι το Ντουμπάι είναι ζεστό μέρος, άρα λες αμάν. Μετά μου εξήγησαν οι ειδικοί που μίλησα ότι δεν είναι αναγκαστικό αυτός μου φόβος, διότι το Ντουμπάι έχει υγρό κλίμα. Εμείς έχουμε θερμό, ξηρό, θερμό με ένα λαξηρό κλίμα. Και η άποψη είναι ότι ο κορονοϊός επιβιώνει λόγω της υγρασίας, ενώ στην Ελλάδα δεν θα επιβιώσει. Ναι. Όλα αυτά όμως είναι θεωρίες, κύριε οικονόμου. Εγώ μπορώ να σας πω, τι μέτρα θα λάβουμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης και ως κυβέρνηση. Τώρα, πότε θα μας πούν οι λοιμοξιολόγοι, νικήθηκε ο ιός, πάντως σε γενικές γραμμές. Ναι, καλά, υπάρχει ένα σχεδιασμός όμως. Η κυβέρνηση σχεδιάζει. Δεν κάθεται να περιμένει πότε θα φύγει ο κορονοϊός μόνος του. Είναι στο καλό σενάριο. Τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει είναι κουμπωμένα πάνω στο καλό σενάριο. Δηλαδή, ότι μέχρι και το Μάιο η καμπύλη αρχίζει να πέφτει και μέσα στο Μάιο σταδιακά αρχίζουν τα μέτρα να έρονται. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Πάνω σε αυτό είναι κουμπωμένα αυτά τα μέτρα. Εάν αυτό συνεχιστεί και τον Ιούνιο, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα, προφανώς. Με τους μετανάστες, μια κουβέντα να μας πει η Δημήτρη μου για τους μετανάστες, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Γίνεται χαμός, μου λένε πολλοί φίλοι εδώ σε διάφορες περιοχές. Κυκλοφορούν πολύ ανεξέλεγκτα, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, ανεξέλεγκτα δεν κυκλοφορεί απολύτως κανένας και η αστυνομία γράφει, βάζει πρόστιμα και συλλαμβάνει τον οποιοδήποτε κυκλοφορεί χωρίς άδεια. Αυτό γίνεται είτε είσαι μετανάστες, είτε δεν είσαι μετανάστες και μην τα λένε αυτά. Είναι διαδικτυακές πομφόλυγες. Ίσα-ίσα. Χθες έπαιζαν ποδόσφαιρο στη Μόρια, έξω σε γήπεδα. Και τους έλεγαν οι αστυνομικοί να μπουν μέσα και δεν έμπαιναν. Τι πομφόλυγες. Το είδα και εγώ το σχετικό βίντεο. Ήταν εξοργιστικό το σχετικό βίντεο και είμαι βέβαιος ότι εκεί η αστυνομία έχει παρέμβει. Αλλά αυτή ούτως ή άλλως στο στρατόπεδο ήταν, στη Μόρια ήταν. Δεν ήταν μέσα στην πόλη. Στα όρια του καταβλισμού ήταν. Ναι. Και είναι προφανές ότι η Ελλάδα με αυτούς τους μεγάλους καταβλισμούς έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είδατε όμως ότι και στη Ριτσόνα και στη Μαλακάσα, μόλις υπήρξε κρούσμα, μέσω στη δομή έγινε κλειστή και μπήκαν σε καραντίνα. Ναι, αλλά και πάλι υπάρχει φόβος να γίνουν υγειονομικές βόμβες οι δομές, κύριε Υπουργέ, αν αρχίσουν να εμφανίζονται κρούσματα σε τόσο συνοστισμένο περιβάλλον. Ότι θα ελέγξω τον κορονοϊό μέσα στη δομή της κάθε μεταναστευτικής αυτής κατάστασης, νομίζω είναι υπερβολή. Ναι, είναι πολύ πιθανόν όταν είναι σε καραντίνα κλειστός χώρος τόσος κόμμα να ασθενήσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέτε. Εάν χρειαστεί κάποιος από αυτούς νοσοκομείο, ασφαλώς θα βγει από το νοσοκομείο. Να πάμε, παιδιά, σε ένα διάλειμμα και θα έρθουμε με τα ερωτήματά σας. Ελάτε, κλείστε, κύριε Υπουργέ. Σε γενικές γραμμές να πω για αυτούς, υπάρχει μία άποψη ότι λόγω του ότι είναι κατά βάση νέοι στην ηλικία, ο κίνδυνος για τη ζωή τους είναι μειωμένος. Ναι, αλλά θα χρειαστούν και αυτοί νοσοκομεία, θα χρειαστούν μέθ ενδεχομένως. Θα πάμε στο νοσοκομείο. Προφανώς. Συζητείτε αυτό, έτσι δεν πάει εδώ. Καλά, εννοείται. Αλλά ευχόμαστε ότι δεν θα έχουν πρόβλημα στην υγεία του. Αυτό εννοώ. Εντάξει, οι υγειονομικές βόμβες, αν μου επιτρέπετε, επειδή παίρνω την. Βαγγέλη μου, περίμενε να πάμε σε διάλειμμα και το θέτει. Ξεκινάμε μετά με σένα και με τον Δημήτρη Τάκη. Για τα δάνεια με εγγύηση αναπτυξιακής τράπεζας. Μετά πάμε την έγκριση από την Κομισιόν Παρασκευή το βράδυ, πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Βεβαίως, θα το πούμε, κύριε Υπουργέ, αμέσως με τα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε εδώ με τον Υπουργό. Να κάνουμε, παιδιά, κάνετε από ένα ερώτημα για να μας πει και ο Υπουργός μετά αμέσως για τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου, που είναι πολύ σημαντικό, να δούμε τι έχει πάρει η χώρα μας σε σχέση και με τις άλλες χώρες, βέβαια, τις ευρωπαϊκές. Έλα, Βαγγέλη. Κύριε Υπουργέ, κρατώ την έκφραση του Δημήτρη πριν για, για τις βόμβες, υγειονομικές βόμβες στους μετανάστες. Εκεί πραγματικά όταν υπάρχει κρούσμα είναι καραντίνα, όπως και στα ελληνικά χωριά, και είχατε δίκιο σε αυτό που είπατε πριν. Το ίδιο όμως παρατήρησα, περίπου το ίδιο, για να το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό, και χτες σε διάφορες εκκλησίες. Να φωνάζουν κάποιοι, ελάτε οι πιστοί, ο ένας να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, κάποιος άλλος να φωνάζει ότι όπως πέθαναν οι Άγιοι, έτσι να πεθάνουμε κι εμείς. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται, παρενέβη η αστυνομία, έχετε δίκιο αν το πείτε αυτό, αλλά εκεί νομίζω χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πέραν τούτου, την επόμενη μέρα, διότι αυτό θα περάσει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι όπως κινείται η Ελλάδα, πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να περάσει και πολύ καλά. Την επόμενη μέρα όμως τη σκέφτεστε καθόλου? Βλέπετε την ύφεση που λένε όλοι? Βλέπετε περίπου το σύνολο των εργαζομένων? Βλέπετε την οικονομία σε μακροοικονομική κατεύθυνση? Λοιπόν, καταρχάς ως προς το επεισόδιο στην εκκλησία, να πω ότι όπως απεδείχθη, οι ίδιοι ιερείς είχαν πάρει τηλέφωνο και είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία. Εκεί μαζεύτηκαν κάποιοι αυτοβούλος, η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έδωσε και τα πρόστιμα, προχώρησε και σε συλλήψεις. Δεν νομίζω μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που έγινε. Το κράτος έχει λάβει μια απόφαση και αυτά θα τηρηθεί. Επίσης, μια και το λέτε, θέλω να πω ότι γενικώς η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος έχει δείξει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα σε αυτό το θέμα, σε πρωτόγνωρα μέτρα. Σε πρωτόγνωρα περιμένω, μέτρα. Γιατί περιμένω και την περιμένω. Να σταματήσουν οι θείες λειτουργίες να γίνονται είναι πρωτοφανές γεγονός. Και για τους πιστούς ακόμα πιο πρωτοφανές. Αλλά όλοι πιστεύω ότι φέρθηκαν με ένα σεβασμό και μια συνδημόσια υγεία και με μια υπευθυνότητα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα που θέσατε. Θα ήμουν ανόητος εάν δεν ανησυχούσα για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πια είναι μεγάλη ζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Οφείλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, μελέτησα πάρα πολύ τις οικονομικές επιπτώσεις της ισπανικής γρίπης του 18-20. Mm-hmm. Εκεί διεπίστωσα, και είναι όλη η βιβλιογραφία στη διάθεσή σας να το δείτε όποιος θέλει που το άμα παρακολουθεί, ότι απεδείχθη τότε ότι οι χώρες που είχαν τα λιγότερα θύματα είχαν αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση της υγείας, ήταν και οι χώρες που γρηγορότερα ξέφυγαν την ύφεση που ακολούθησε στην οικονομία. Μάλιστα. Άρα δεν είναι άσχετες οι δύο μάχες. Όσο καλύτερα πάμε στον τομέα της υγείας και όσο περισσότερο δείξουμε ότι είμαστε μια σοβαρή χώρα και ότι έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, θα δούμε τόσο μπροστά μας το αποτέλεσμα. Η υγεία της Ελλάδας μεγαλώνει, mm-hmm, και τόσο θα μπορούμε την επαύριο να ζητήσουμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε και περισσότερα ωφελήματα. Άρα είμαι σε αυτό συγκρατημένα αισιόδοξος εάν, το τονίζω, εάν αυτή την πειθαρχία που έχει δείξει ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα την κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί εδώ, να ξέρετε, είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Και μπορεί να στραμπουλήξει το πόδι σου στο 41ο χιλιόμετρο και να μην τερματίσεις. Άρα πρέπει να κρατήσουμε αυτό τον καλό ρυθμό που έχουμε. Τώρα, τα μέτρα που έχουμε φτιάξει είναι όλα για την επόμενη μέρα και αν χρειαστούν κι άλλα θα πάρουμε κι άλλα. Τι πετύχαμε, κύριε Οικονόμου, την Παρασκευή το βράδυ? Mm-hmm. Έχω αναρτήσει στο επίσημο site του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Twitter μου και παντού την δήλωση της κυρίας Βεστάγκερ, που είναι, mm-hmm, μια δήλωση μόνο για την Ελλάδα. Η οποία τι λέει? Για την Ελλάδα και εξαιρετικά για την Ελλάδα. Μας συγχαίρει, mm-hmm, για την ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε. Πήραμε έγκριση πρώτη εμείς οι Ισπανοί του εγκυοδοτικού μηχανισμού που φτιάξαμε. Τι είναι αυτή για η έγκριση? Για πόσα χρήματα μιλάμε? Τι εγγύησεις? Μας εγκρίνανε 2 δισεκατομμύρια ευρώ έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ να βάλουμε ως εγγύηση. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τις τέσσερις. Αρκεί το πακέτο αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι μικρό? Γιατί βλέπω στις άλλες χώρες είναι θηριώδη τα ποσά. Κόψατε στο κρισιμότερο. Ελάτε. Έχουμε συνοηθεί με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τον ΕΠΟΠ της Τράπεζας της Ελλάδος. Mm-hmm. Το κάθε δισεκατομμύριο θα μοχλεύεται επί 3,5. Μάλιστα. Άρα αυτό θα είναι δάνεια με εγγύηση της αναπτυξιακής τράπεζας για κεφάλαιο κίνηση επιχειρήσεις έως 25% του τζίρου τους, έως 7 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Αν προσέξετε τώρα, κύριε, καθάσετε το 7 δισεκατομμύρια, είναι μεγάλος όγκος για την Ελλάδα. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε δηλαδή
ότι θα υπάρξει ζήτηση και θα πάρουν οι επιχειρήσεις αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, σύν άλλα 6 δισεκατομμύρια που θα ξοδεύσουν φέτος από το ΕΣΠΑ, που θα ξοδεύονταν στα 2 επόμενα χρόνια, πάμε αυτομάτως σε 13 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Εάν σε αυτά προσθέσετε τώρα τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών και του Προπολογισμού, δηλαδή την επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισεκατομμύριο, τα 800 ευρώ που είναι περίπου άλλο 1 δισεκατομμύριο, και αν προσθέσετε πάνω σε αυτά και το 1 δισεκατομμύριο που θα δώσουμε περίπου για την πληρωμή επιτοκίων δανεισμού των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και αν χρειαστεί Ιουλίου και Αυγούστου, πάμε σε ένα πακέτο, κύριε Οικονόμου, που στην πραγματικότητα η επίπτωσή του στην οικονομία είναι περισσότερο των 15 δισεκατομμυρίων. Mm. Άρα δεν είναι καθόλου λίγα τα χρήματα, είναι πολλά τα χρήματα. Όχι, λέω, εγώ είπα οικονομία. Τα 2 δις αυτά καθεαυτά, από τη στιγμή που βλέπω στον πίνακα που έχω εδώ μπροστά μου, Ιταλία 350 δις, Ισπανία 200, Γερμανία 500, όλα αυτά Ηνωμένο Βασίλειο και το καθεξής. Με τιμόχλευση, μην ναι, πιστεύεστε. Με τιμόχλευση, βεβαίως. Σε εμάς, αν θέλετε να φτάνει 6 από ό,τι βλέπω. Τα 7. Ναι, γύρω στα 7. Ναι, γύρω στα 7. Ναι, ναι, ναι. Προσέξτε όμως κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ίδιο το μέγεθος της Ιταλικής οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Ναι, καλά, προφανώς. Ούτε είναι ίδια η ζημιά. Η Ιταλική mm-hmm. οικονομία είναι ήδη σε καραντίνα 2,5 μήνες και έχει χιλιάδες νεκρούς και πολύ μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm. Δεν είμαστε εμείς στην ίδια θέση με την Ιταλία, ευτυχώς. Κύριε Δημήτρη Τάκη, ένα ερώτημα για να κλείσουμε. Ναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Με δεδομένο ότι όλοι οι ειδικοί, κύριε Υπουργέ, λένε ότι αυτές οι 15 μέρες είναι οι πιο κρίσιμες. Και με δεδομένο αυτό που είδαμε χθες στην Αγία Τριάδα της Πάτρας, αν σας φοβίζει ότι την άλλη εβδομάδα, που είναι μεγάλη εβδομάδα, μήπως πολλαπλασιαστούν αυτά τα κρούσματα, κατά συνέπεια, μήπως χρειάζεται επέκταση της ΠΝΠ που απαγορεύει τη λειτουργία σε όλους τους ναούς και την επιτρέπει σε συγκεκριμένους. Ένα το κρατούμενο, και αν θεωρείτε ότι εν ώψη Πάσχα μήπως θα πρέπει να κλείσουν και τα διόδια για να αποτραπούν όλοι αυτοί οι έξυπνοι που θα βρουν διάφορους τρόπους για να πάνε στα χωριά να ψήσουν το αρνί στη σούβλα. Καταρχάς, ως προς το πώς θα χειριστούμε τα ζητήματα της θείας λειτουργίας κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, αρμόδια είναι η κυρία Κεραμέως να απαντήσει αυτό. Γνωρίζω περίπου τι γίνεται, όλα πάνε καλά σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, σε πνεύμα κατανόησης. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε να κυνηγήσουμε την Ορθοδοξία, ούτε να εμποδίσουμε τους πιστούς να θρησκεύονται. Όμως εδώ έχουμε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο υπερτερεί και το καταλαβαίνει και η Εκκλησία. Το τονίζω, το καταλαβαίνει και η Εκκλησία ευτυχώς. Και να ευχηθούμε πολλά περαστικά στο μακαριότατο, γιατί είχε την μικρή περιπέτεια με τον χρηματοδότη. Τώρα, όσον αφορά τα διόδια, έχουμε εξηγήσει ότι κάθε μέτρο, το τονίζω, κάθε μέτρο που θα κριθεί χρήσιμο για να σταματήσουμε τη διασπορά του ιού στην επικράτεια θα λυθεί. Θέλω να πω κάτι για να με ακούσει καλά ο κόσμος που παρακολουθεί την εκπομπή σας, κύριε Οικονόμου. Όσοι αγαπούν τα χωριά τους, δεν πρέπει να πάνε στα χωριά τους τώρα, όχι διότι τους το απαγορεύει καμία κυβέρνηση, αλλά γιατί αγαπούν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, τον τόπο τους. Mm. Διότι στην Ιταλία, να ξέρετε, η διασπορά του ιού έγινε ένα τριήμερο που φύγαν όλοι και πήγαν στα χωριά από τους. Το βορρά, και ο ιός έφυγε από τις 2-3 πόλεις που είχε ξεκινήσει και διεσπάρει σε όλη τη Βόρεια Ιταλία. Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος. Τονίζουμε ότι αυτός ο ιός είναι ύπουλος. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι φορέας και να μην το ξέρεις. Να αισθάνεσαι περίφημα, κύριε να Υπουργέ, πας στο χωριό σου και να τους κολλήσεις όλους. Τελευταία κουβέντα, παρακαλώ, επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα, το έχουμε ξαναθέσει το θέμα αυτό, σε σχέση με ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια. Τι γίνεται εκεί με τα δίδακτρα? Θα μειωθούν, χρειάζεται να μειωθούν από τη στιγμή που γίνονται διαδικτυακά τα μαθήματα και δεν έχουν το ίδιο κόστος και το ίδιο βάρος? Και τα φροντιστήρια και τα σχολεία κάνουν τηλεεκπαίδευση. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπετε εγώ από το δικό μου γιο εδώ, πολύ εντατική. Κάνουν, αλήθεια είναι. Ναι, αλλά δεν έχουν τα ίδια έξοδα, τα ίδια λειτουργικά έχουν. Άλλο λέω, δεν είναι τη πλάκα. Οι καθηγητές εργάζονται και κάνουν την εκπαίδευση κανονικά. Τεστ γράφουν τα παιδιά. Εντάξει, κάνουν κάτι κόλπα εκεί, οφείλω να πω, τον τζάκωσα εγώ το δικό μου. Αλλά τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Να κοιτάει δίπλα, να αντιγράφει. Αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Ουσία παραμένει ότι η χώρα, ξέρετε, σε αυτή την κρίση κερδίζει κάτι. Mm-hmm. Τα δημόσια νοσοκομεία και τα δημόσια σχολεία κερδίζει, κερδίζει πρώτα. Και έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Υπουργέ. Έχετε θέλω να πω κάτι αυτό πριν κλείσω. Κλείνουμε, κύριε, ελάτε. Κερδίζει τον ταχύτατο ψηφιακό της μετασχηματισμό πολύ ταχύτερα από ό,τι είχαμε σχεδιάσει, και αυτό είναι καλό. Τώρα, ως προς τα δημόσια νοσοκομεία, θέλω μια φράση μόνο. Τελευταία κουβέντα, ελάτε, παρακαλώ. Το 2014 ήμουν σε μια συνέντευξη τύπου και με ρώτησε ένας δημοσιογράφος Αυγής εάν σκοπεύω να κάνω απολύσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Του είπα δεν θα κάνω απολύσεις. Mm-hmm. Μου λέει και αν σας το ζητήσει η Τρόικα, απήντησα. Ως υπουργός υγείας, λέτε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζονται απολύσεις εσύ.
Αν πίστευα ότι χρειάζεται να πωλήσει, δεν θα κρυβόμουν πίσω από την Τρόικα και θα άφηνα την Τρόικα να μου πάρει τη δόξα. Σωστά. Δεν το πιστεύω θυμόμαστε. Ότι χρειάζεται να πωλήσει και δεν θα κάνω πωλήσει. Mm-hmm. Έχω δεχτεί αυτή την απίστευτη συκοφαντία να κόβουν τη μισή φράση και να λένε ο Γεωργιάδης που απέλυσε του γιατρού του εσύ. Ο Γεωργιάδης μπορεί να μου πει ο κύριο Παπαδημητρίου ποιου γιατρού του εσύ απέλυσα. Ποιου. Και πότε. Μπορεί να μου δείξει ένα φέκο που απέλυσα γιατρού του εσύ. Mm-hmm. Καλά δεν τρέπεσαι εσύ να λε για τα σέματα. Να σας απαντήσω και το μόνο που έγινε επιθετίας μου ήταν στα ΙΚΑ ότι διάλεξαν οι τότε γιατροί. Εάν πρέπει να κρατήσουν το ιδιωτικό του γιατρού, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε χρόνο για διάλογο, Βαγγέλη. Στο δημόσιο σύστημα, τότε με έβριζε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω για τον Καρτερό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό για τα δηλητηριώδη άρθρα του κυρίου Καρτερού, αλλά δεν το ρωτάω. Ένα λεπτό. Έλατε. Μα δεν το ρωτάω, δεν έχω χρόνο, ρε παιδιά. Οι εκπομπές κάποτε τελειώνουν. Δευτερόλεπτα. Τότε με έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να ξέρει ο κόσμος που τα ξέρουν γιατί πια, όταν έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο ναι, του κυρίου Ανδρέα Ξανθού, αυτό το οποίο νομοθέτησα εγώ, το ξανανομοθέτησε ο κύριος Ξανθός. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα δηλαδή με κατηγορία. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Λάτε ρε παιδιά, τα υπόλοιπα στο διάλειμμα. Να λένε ψέματα. Γιατί απευθύνεστε. Γιατί κατηγορείτε τον κύριο Ξανθό. Από απέλησε ο Μητσοτάκης ένα γιατρό του εσύ. Και δεν τρέπονται. Τι λέτε τώρα κύριε Υπουργέ, ο κύριος Ξανθός... Δείξε μου το φέκ. Τι λέτε κύριε Υπουργέ, έχετε μία λίστα από το ΑΣΕΠ ανθρώπους έτοιμους για τη δημόσια υγεία. Κύριε Παπαδημητρίου, έλα Βαγγέλη. Αντί να πάτε να πάρετε ευχαριστώ πολύ που δεν έχετε, για να ξέρει ο κόσμος πώς διακινούν τα ψέματα το ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα. Σας καλημερίζω κύριε. Κύριε Υπουργέ, ελάτε. Ρε παιδιά, δεν πρέπει σ' όλη και καλά να κάνουμε ένα καυγά, χωρίς λόγο. Όχι βέβαια, καθόλου καυγά. Επί προσωπικού μίλησα, δεν το διαβάζω συνέχεια στο διαδίκτυο. Και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Ούτε ΦΕΚ υπάρχει απόλυση γιατρών του ΕΣΥ από μένα, ούτε από το Μητσοτάκη, ούτε και θα μπορούσε να υπάρξει. Καθώς ο γιατρός του ΕΣΥ για όσων δοξώνει και μόνιμη. Κλείσαμε, άρα, κύριε. Λοιπόν, αυτά είναι ψέματα που διακινούνται στο διαδίκτυο. Διότι ψέματα. Δεν έχουν Ευαγγέλη, τι να πούνε. Δεν έχουμε αυτό χρόνο, ρε Βαγγέλη. Θα μας κόψει το κοντρόλ. Ελάτε, καλημέρα, παιδιά. Κύριε Υπουργέ, πάρε τηλέφωνο τον Υπουργό να πει τα υπόλοιπα, Βαγγέλη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.